τον περπάτο εμεί όταν πήγαμε εκεί να τον φέρουμε, να μιλήσουμε με τον παπά του. Γελάγανε εδώ, με λέω Ραπτόπουλο, σα έρετε τι φλακέ. Μα ένα και το βράδυ. Ναι, ναι. Λοιπόν, και μετά από ένα χρόνο ήρθε ο περπάτο για να δει πόσο μπροστά είναι. Μεγάλε χάρη. Δεν έχει σημασία. Κάτσε, γιατί έχω τώρα χάσει το επεισόδιο. Πήγατε να μιλήσουμε με τον παπά του περπάτο, αυτό μίλησε. Όταν το λέω ένα βράδυ από εδώ μετά τη Μαρμίτα, φεύγουμε για τη Βουλγαρία για τον περπάτο. Ναι, ψήρε, παιδιά. Ναι, πήγαμε τρει φίλοι, ρε παιδί μου. Α, τρία, να μιλήσουμε, ρε παιδί μου. Με τον πατέρα του περπάτο. Ναι, για να μιλήσουμε. Για να πείσουν να τον πείσουν να έρθει. Τότε πριν πάει στην Μοναγκό εκεί. Είχατε και οικονομική πρόκληση. Όχι, ρε φίλε. Θυμάσαι και σου λέει, άσε ρε, δεν γίνονται αυτά. Και καλά, πώς έτσι στο τζάμπα του, πες φέρτο στο μπάου. Όχι, ρε, αυτόν είχε καψούρα ο Σαββίδης, δεν τον φέρει, δεν τον πειράζει να τα λεφτά. Ωραίες καψούρες. Έστειλε, σας έστειλε ο Σαββίδης. Εσύ, είναι επιθυμία του αλλού. Άμα το γουστάρει, το φέρει. Τώρα βγει, δεν βγει, είναι άλλο θέμα. Αλλά πώς πήγε, χωρίς να μιλήσει με τον Σαββίδη, έτσι πήγατε εσείς, έτσι πήγατε. Χωρίς να μιλήσει με τον Σαββίδη, κανένα έτσι. Όχι, ρε, γιατί απά, βρει δηλαδή τον μπαμπά του να τον πει ο κουβέντα. Βρε δικαίωμά σου, ναι, εγώ θα παρακαλέσει να τον ψήσει. Εγώ είπα κάτι, αν ήμουν Σαββίδης, θα ξεκινούσα από προχθές. Τις προσπάθειες για να φέρω το καλοκαίρι τον Τέρι στον ΠΑΟ. Ποιον? Δεν κορυφαίνω, το είπα στον αέρα. Προχθές, δύο ώρες τώρα, το επειδή δύο ώρες τώρα. Δεν μπορεί να φέρει τον Τέρι. Από την Τζέλση. Δεν μας διάβασε. Φεύγει τέλος 36 ετών. Του δίνει 2-2,5 εκατομμύρια. Ένα σπίτι να μένει πανόρα και ένα παραλιακή να αλλάζει ποτέ. Άμα δεν κάνει του σχεδιασμού. Τι σας είπε ο μπαμπάς του Μπερμπάτο? Τίποτα, ρε, δεν θέλω να το περπατώ. Για το μήνυμα. Σε ποια γλώσσα συνεννοηθήκανε? Τι να σε πω. Μην τραβάς τη φανέλα. Τι να σε πω. Καταρχήν, ο ένας από αυτούς ξέρει και βουλγάρικα. Άσε και αυτοί ξέρουν ελληνικά. Στο πω και εδώ το ξέρει. Τελείωσε, απάντησε. Πάει. Επόμενη γραμμή. Διότι στην τιμωρία της Τούμπας με τα ψάρια πήρε στο γάβρο και το πουταλτή και πήγε στο κάρ. Μάλιστα. Διάλειμμα. 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 Ότι δεν είμαστε λαμό για να παίρνουμε λεφτά. Χορηγούς δεν έχουμε μεγάλους. Με τους παπάδες δεν τα πάμε καλά, με την εξουσία δεν τα πάμε καλά. Στην παρακμή είμαστε εδώ στον παρακμιακό καφενείο. Βλέπεις μια κατάσταση του Έλληνα μέσα στο καφενείο, ένα ευρώ καφές, μισό ευρώ το κουλούρι, λαϊκό δικαστήριο έξω, προποτζίδικο παρακή, το γήπεδο του ΠΑΟΚ στα 500 μέτρα, στα 700 μέτρα του Άρη, χιλιόμετρο το Καφτατζόγλιο. Είμαστε στο άντρο της παρακμής. Οπότε τι ζητάμε? Δεν μας στηρίζουν οι μεγάλοι χορηγοί. Τι θέλουμε? Να μας κάνετε like. Γιατί να μπορέσουμε να λεκδώσουμε λίγο τα ντεράκι μας. Να είστε καλά. Ραπτό.gr. Όλες οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές live και μαγνητοσκοπημένες. Like, like, μαλάκες, like, like. Να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.